Σύντομη εναρκτήρια ομιλία από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Αλεξάνδερ, κύριο Νικόδημο Λοΐζου. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψη μια εκδήλωση με θέμα η διαγραφή χρέους του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή θα υποστούν τις συνέπειες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ερευνητικό Κέντρο Αλεξάνδερ και την Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, παρεμβάσεις θα γίνουν από τα μέλη των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά και ερευνητικό κέντρο, έχουμε την υποχρέωση να αναδείξουμε το σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο οι επιπτώσεις είναι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Μέσα από τις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες, το κέντρο έχει σκοπό να αναδείξει τα διάφορα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία σήμερα, καθώς επίσης και να εισηγηθεί τρόπους αντιμετώπισης τους μέσα από τεκμηριωμένες εισηγήσεις. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι δυστυχώς το κράτος μας είχε αποτύχει σε μεγάλο βαθμό να εδραιώσει τις σωστές βάσεις δημιουργίας κοινωνικού κράτους. Κράτος το οποίο έχει απαιτήσεις από τους πολίτες του, αλλά παράλληλα και υποχρεώσεις έναντι αυτών. Ο λόγος είναι εμφανής κυρίως στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως η τρίτη ηλικία και οι ανήλικοι κυρίως σε προσωπικό και νηπιακό επίπεδο. Αυτές οι ομάδες συνανθρώπων μας δυστυχώς δεν έχουν ούτε τις κατάλληλες υποδομές, αλλά ούτε και τις κατάλληλες κοινωνικές παροχές για ομαλή δραστηριοποίησή τους στην κοινωνία. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στην Κύπρο, τη στιγμή που τα πλήστα ευρωπαϊκά κράτη έχουν δημιουργήσει και αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν μέτρα κοινωνικών παροχών σε όλες τις κατηγορίες πολιτών. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το μόνο εργαλείο το οποίο υπάρχει για να βοηθήσει οικονομικά τις διάφορες κατηγορίες πολιτών, κυρίως άνεργους και συνταξιούχους. Η διασφάλιση κοινωνικών παροχών προς τους πολίτες αυτού του κράτους μέσα από τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Η διαγραφή του κρατικού χρέους των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θέλω να τονίσω το ποσό, 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πιστεύω ότι είναι ακόμα ένα κούρεμα καταθέσεων, το οποίο δυστυχώς αυτή τη φορά δεν αφορά μόνο τους καταθέτες τραπεζών Λαϊκής και Κύπρου, αλλά όλων των εργαζόμενων πολιτών αυτού του κράτους, οι οποίοι για όσα χρόνια δουλεύουν ή είχαν δουλέψει και εισφέρει στο Ταμείο για εξασφάλιση ενός καλύτερου αύριο, η εισφορά τους έχει καταβροχθιστεί από την κρατική μαύρη τρύπα. Τα κόμματα, η πολιτική και πολιτιακοί αξιωματούχοι αναφέρουν συχνά τον όρο αηφόρος ανάπτυξης. Πιστεύω ότι γνωρίζουν τι σημαίνει ο όρος αυτός. Έτσι, στα γρήγορα μια επισήμανση, η αηφόρος ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύονται οι ικανότητες των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι όσον αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το κράτος έχει αποτύχει να διασφαλίσει την αηφόρα ανάπτυξη. Χωρίς τη διασφάλιση του Ταμείου, η κοινωνική αηφορία θα αποτύχει σε πολλαπλά επίπεδα. Ακούω τακτικά από ραδιοφωνικές εκπομπές συμπολίτες μας, κυρίως συνταξιούχους, να διαμαρτύρονται για το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν ή άλλες κατηγορίες συνανθρώπων μας για το ποσό των βοηθημάτων που λαμβάνουν. Έχω την εντύπωση ότι αρκετοί από αυτούς όταν εργάζονταν, το λιγότερο που τους απασχολούσε ήταν η εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όμως είναι δική μας ευθύνη να διαφυλάξουμε τη βιωσιμότητα του Ταμείου για να μην είμαστε εμείς οι μελλοντικοί ραδιοφωνικοί διαμαρτυρόμενοι. Ας γίνουμε οι σημερινοί διαμαρτυρόμενοι πολίτες που ζητούμε τον έλεγχο, τη διασφάλιση και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές γενναίες μέσα από ένα δίκαιο σύστημα διαχείρισης. Έχουμε υποχρέωση να διεκδικήσουμε την επιστροφή των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το κράτος πίσω στο Ταμείο. Έχουμε υποχρέωση να αποτρέψουμε ακόμα ένα κούρεμα καταθέσεων που δυστυχώς αφορά όλους μας. Και τέλος, έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε ένα αηφόρο κοινωνικό κράτος. Εύχομαι η πρωτοβουλία να αγκαλιαστεί από όλους μας και να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Alexander College και του Ερευνητικού Κέντρου Alexander, τους εκπροσώπους των συντεχνιών που είναι απόψε μαζί μας.
Κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα ΠΕΟ, κύριος Πανίκους Αργυρίδης, Γενικός Οργανωτικός ΣΕΚ και κύριος Διομήδης Διομήδους, Γενικός Γραμματέας ΔΕΟΚ. Συνεχίζουμε με τους εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δόκτωρα Χρήστο Χατζιωάννου και νομικό κύριο Μιχάλη Παρασκευά. Χαίρετε. Καταρχάς, εγώ ο Χρήστος, ο Μιχάλης. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω το Alexander College, ειδικά το ερευνητικό κέντρο του Alexander και τον κύριο Λοΐζου για την πρόσκληση, να τους συγχαρώ για τη δουλειά που κάνω. Επίσης, να ευχαριστήσω όλα τα άτομα που προσήλθαν και να ευχαριστήσω τους αντιπροσωπείς των συντεχνιών, την κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τον κύριο Μαρίκο Αργυρίδη και τον κύριο Διονύη Διομήδου, που αποδέχτηκαν την πρόσκληση. Επί της ουσίας, ενώ έχουμε έρθει σε διάλογο με όλα τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαμε μέχρι τώρα την ευκαιρία να έρθουμε σε απευθείας διάλογο με τις συντεχνίες, που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική ημέρα για μας σήμερα. Να κάνουμε μια πολύ σύντομη παρουσίαση για να δείτε τι είναι η πρωτοβουλία, ποιοι είμαστε. Να κάνουμε ο Μιχάλης μια νομοτεχνική ανάλυση. Να στο τέλος να κάνουμε εγώ μια ακόμα πιο μια μικρή παρουσίαση. Και μετά νομίζω να κάνουμε τις παρεμβάσεις των συντεχνιών και να υπάρξει ένας διάλογος, να κάνουμε να απολύσουμε. Καταρχάς πρέπει να γίνει κατανοητόν ότι, και θέλω να το έμφαση σε αυτόν, ότι η πρωτοβουλία είναι μη κομματική, ούτε κατεβαίνουμε στις εκλογές, ούτε έχουμε καμία σχέση με ή δέσμευση με συγκεκριμένα κόμματα. Παρόλο που ερχόμαστε σε διάλογο με όλα τα κόμματα και ειδικά τα κοινοβουλευτικά κόμματα, διότι τα αιτήματα που έχουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο μόνος τρόπος να ελευθερωθούν είναι μέσω της Βουλής. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω, διότι ο κόσμος, τελευταία, όποτε μιλήσουμε για το θέμα, πάντα ρωτούν μας με ποιον κόμμα είμαστε, μην αν κατεβαίνουμε υποψήφιοι στις εκλογές, ούτε δεν κατεβαίνουμε υποψήφιοι στις εκλογές, ούτε έχουμε κανένα μέλος μας το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές. Λοιπόν, η πρωτοβουλία είναι αυτό που λέμε grassroots movement, δηλαδή είναι κίνημα βάσης, το οποίο δημιουργήθηκε από άτομα τα οποία δεν εγνωρίζουν εκ των προτέρων, ούτε είχαν κάποιες αλλότερες σκοπιμότητες. Απλά συναντήθηκαν στη δίκη του Μιχάλη, μπορεί να το πει ο ίδιος μετά. Ο Μιχάλης ασκεί πολιτική ανυπακοή, γιατί δεν απληρώσει κατά βάση της κοινωνικής ασφαλίσης. Ακόμα ένα μέρος μας, το οποίο δεν άκουσε, δυστυχώς, επίσης ασκεί πολιτική ανυπακοή. Λοιπόν, συναντήθηκαμε εμείς αυτά τα άτομα στα δικαστήρια. Και ξεκίνησε το κίνημα μέσω της αλληλεγγύης προς τον Μιχάλη. Και μέσα από έναν άτομο, και μέσα από την αλληλεγγύη, σιγά σιγά οργανωθήκαμε. Η πρωτοβουλία έχει δύο αιτήματα. Το πρώτο αίτημα είναι η επιστροφή της κρατικής οφειλής περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ταμείο, ή εν πάση περιπτώσει η μη διαγραφή του χρεού, διότι κατά την αντίληψή μας η πρόθεση του κράτους είναι σε βάθος χρόνου να διαγραφεί το ποσό για διάφορους λόγους. Άρα, το πρώτο αίτημα είναι η επιστροφή της κρατικής οφειλής. Δεν εννοούμε βέβαια, ξέρουμε ότι το κράτος δεν έχει τώρα να επιστρέψει 7,5 δισεκατομμύρια. Μιλούμε για επιστροφή στη βάση χρονοδιαγράμματος και στη βάση ρεαλιστικό στόχο. Και το δεύτερο, ακόμα πιο σημαντικό, διότι δεν είναι θέμα λεφτών, είναι το πιο σημαντικό είναι η ρίζα του κακού, είναι να εφαρμοστεί ο περικοινωνικών ασφαλίσεων νόμος άρθρο 73 παράγραφος 6 εδάφιο 2, βάσει του οποίου ο Υπουργός Οικονομικών υποχρεώνεται μέχρι τον Μάρτιο του 2010 να δημιουργήσει πραγματικό αποθεματικό και να καταθέσει νομοσχέδιο προς δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημαντικό, τούτο είναι η ουσία της αντίστασης μας και του στόχου μας. Να εφαρμοστεί δηλαδή αυτός ο νόμος και τούτα πρότυπα
τα οποία έχουν να κάνουν με πρότυπα ορθολογιστικής διαχείρισης, αποθεματικών κλπ. Και ταμείων. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι έχουμε δύο φόρμες εδώ, στο Σάββατο, οι οποίες εμείς ένα από τα πράγματα που κάνουμε είναι ότι συλλέγουμε υπογραφές ατόμων που υποστηρίζουν τα αιτήματά μας, τα οποία θα παρουσιάσουμε στην Βουλή σε έφθετο χρόνο. Και μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία σας, αν θέλετε να κρατάτε επαφή με τις δραστηριότητες μας. Λοιπόν, δύο πράγματα να πω έτσι για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε φτάσει τώρα που βρισκόμαστε. Έχουμε λάβει πρόσκληση από την Βουλή για να μπορέσουμε θεσμικά, όταν συζητηθεί το θέμα στην αρμόδια Επιτροπή, να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο γραφτό στις εισηγήσεις μας. Έχουμε κλείσει τον κύκλο συναντήσεων με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και έχει επιτευχθεί υποβολή πρόταση νόμου τροποποιητικού, ο οποίος έχει υποβληθεί από τους υπολόγους και από την ΕΡΕΚ στις 18 του Φεβρουαρίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τούτα είναι τα σημαντικά. Εντάξει, τούτα είναι η πρόσκληση που λάβαμε από την Βουλή. Δάμε που τις συναντήσεις μας με τα κόμματα. Με ένα μικρό βίντεο από τις συναντήσεις μας με την ΕΡΕΚ. Αποκλειστικά σε καταθέσεις στην κυβέρνηση ή κυβερνητικά ομόλογα με χαμηλές αποδόσεις είναι επενδυμένα τα 482 εκατομμύρια ευρώ του πραγματικού αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και αυτό παρά την πρόνοια του νόμου και τη μνημονιακή υποχρέωση για δημιουργία ανεξάρτητης Επιτροπής Επενδύσεων, στην οποία θα συμμετέχουν οι πραγματικοί συνεισφορείς στο Ταμείο, εργαζόμενοι και εργοδότες. Οι επενδύσεις έχουν ως εξής: ομόλογα Κυπριακής Δημοκρατίας 341 εκατομμύρια, κρατικά ονομαστικά χειρόγραφα αναπτύξεως 29 εκατομμύρια, γραμμάτια δημοσίου 53 εκατομμύρια και τραπεζικά υπόλοιπα 59 εκατομμύρια ευρώ. Η κατάσταση πραγμάτων προκαλεί ανησυχία, αφού επί του παρόντος δεν υπάρχει πρόθεση εφαρμογής του νόμου λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Νομοθετική πρωτοβουλία ετοιμάζει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που ζήτησε γραπτός απόψεις από τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα μέλη της πρωτοβουλίας για κοινωνικό έλεγχο του Ταμείου είχαν το πρωί συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση παρανοεί και παρατυπεί. Δυστυχώς σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι παρανομίες και παρατυπίες αποβαίνουν σε βάρος του λαού και των εργαζομένων. Την κατάσταση στο Ταμείο επικρίνει και ο Γενικός Ελεκτής, ο οποίος την ετήσια εκθεσή του αναφέρει επιλέξει. Με την πολιτική που ακολουθείται διαχρονικά, το κράτος δανείζεται με διοικητικές διευθετήσεις τα πλεονάσματα των Ταμείων με ευνοϊκούς όρους, πολιτική που δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα είναι έτοιμη νέα αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του Ταμείου, η οποία είναι διασφαλισμένη τουλάχιστον μέχρι το 2060. Εντάξει, είχαμε και συνάντηση με Συμμαχία Πολιτών, με το Ευρωπαϊκό Κόμμα, με το Δημοκρατικό Κόμμα, με το ΑΚΕΡ και με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Έτσι, μια αξιολόγηση της θέσης των κομμάτων, η οποία είναι υποκειμενική, είναι η δική μας άποψη. Τώρα, πόσο σοβαρά λαμβάνουν το πρόβλημα και τι προθέσεις έχουν, μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, διότι είναι ξεκαθαρές. Εκτός που κάποια κομμάτα, οι οικολόγοι έχουν συμφωνήσει σε θέσεις αρχής και έχουν λάβει πρακτική υποστήριξη από τους οικολόγους, με την έννοια ότι έχει εκπονηθεί ιδιωτροποιητικός νόμος σε συνεργασία για τη δημιουργία ανεξάρτητης διαχειριστικής επιτροπής και αλλαγής του νομικού πλαισίου. Και η ΕΔΕΚ πάλι πρακτική υποστήριξη, την υπέγραψαν την πρόταση νόμου και υποβλήθηκε από τα δύο αυτά κόμματα. Εμείς προσπαθήσαμε και με τα άλλα κόμματα να συνυπογράψουν, αλλά δεν έγινε εφικτό. Δεν ξέρω αν εξεπιτήθηκε γιατί, αλλά αυτά τα κόμματα τον υπέβαλαν τον νόμο. Η Συμμαχία Πολιτών υπέξε συμφωνία σε θέση αρχής. Ευρωπαϊκή Συμφωνία σε θέση αρχής. Το ΔΥΚΟ αρνήθηκε να βγάλει τώρα σαν ανακοίνωση ότι είχαμε συνάντηση. Το ΑΚΕΛ αρνήθηκε να βγάλει ανακοίνωση. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός καμία ανακοίνωση. Αλλά προφανώς εμείς έχουμε φαίνεται ότι είχαμε τις συνάντησεις. Εντάξει, δηλαδή τούτο ήταν το τέλος της εισαγωγικής μου μιλίας. Να μιλήσει ο Μιχάλης τώρα να δώσει μια πιο γενική επισκόπηση, αλλά και πιο συγκεκριμένη κιόλας. Που τα αιτήματα μας και το νομοτεχνικό πλαίσιο.
καλησπέρα από μένα. Σημαντικό είναι ότι η κυρία Σοντιούλα Χαραλάμπος εδώ, γιατί ήταν υπουργός εργασίας όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 2000. Μάλλον όταν υποβλήθηκε για να ψηφιστεί ο νόμος τον Μάρτιν του 10 και να αναγνωρίσουμε ότι το 2009 είχε ληφθεί απόφαση για να επιστραφεί ένα δισεκατομμύριο για να δημιουργηθεί ικανοποιητικό έργο θεματικών σύμφωνα με το άρθρο 73 πάνω σε εξέταση πίτα. Αλλά δυστυχώς το ΑΚΕΛ, ενώ εξήγηλε την πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, δυστυχώς για κάποιους λόγους που έχω την άποψη για ποιον λόγο, την άφησε στη μέση. Αν και ήταν προαναγνωριστή τούτη πραγματικά σημαντική πρωτοβουλία. Πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία? Όπως λένε ο Χρήστος, ξεκίνησε από την μια προσωπική μου προσπάθεια την 21η Νοεμβρίου του 2012 και 22η Νοεμβρίου του 2012. Αντίστοιχα, περιόρισα στην αντίληψη μου δύο δημοσιεύματα που αποφάσισαν τη συμφωνία της τότε κυβέρνησης του κ. Χριστόφια με την Τρόικα για διαγραφή εγκούρεμα της κρατικής οφειλής προς το Ταμείο Ελληνικών Ασφαλίσεων. Λοιπόν, αυτό είναι, και επειδή θέλω να δει, να χρειάζεται να αντιδικούμε, αυτά είναι από τον τύπο, είναι τα δημοσιεύματα τα οποία περιέγραψα στην αντίληψη. Καλός ή κακός, κακός φυσικά, ήρθε η Τρόικα στην Κύπρο, το οποίο το έφερε η τότε κυβέρνηση. Λοιπόν, και μιλά για κούρεμα 7,2 δισεκατομμύρια. Και όπως βλέπετε εδώ, την οποία η κυβέρνηση αποδέχθηκε. Και η κύριος Χριστόφια με την κυρία Λαγκάρτ. Λοιπόν, και αποφάσισα, γιατί εγώ σαν άτομο προσωπικά ήμουν σε πάρα πολλές προσπάθειες, δεν ήταν η πρώτη φορά, και απλώς προσπαθούσα να βρω εγώ κάποιον τρόπο, φτάνει ας πούμε, μπορεί να συγχυστεί τη διάσταση όλα στις τράπεζες και ο κόσμος να υποφέρει. Αποφάσισα να πάσω να καταβάλω τις φορές του Ταμείου Ελληνικών Ασφαλίσεων ως μορφή πολιτικής ανυπακοής, αρνούμενο να συνενώσω τον ίδιο μου τον εξευτελισμό και ως μορφή αντίσταση με στόχο την πρόκληση κοινωνικών αντιδράσεων και κοινωνικής διεκδίκησης. Κάτι που εν τέλει γέννησε την πρωτοβουλία κοινωνικού ελέγχου του Ταμείου Ελληνικών Ασφαλίσεων. Η πρωτοβουλία, όπως λέει ο Χρήστος, δημιουργήθηκε αυθόρμητα στον χώρο του Δικαστηρίου Λευκωσίας από αλληλέγγυους που ήταν στην τύχη μου. 10 Απριλίου του 2014 συγκεκριμένα, που ήταν η δεύτερη δικάσιμος, είχε σε αυτοσχέδια συνέλευση και ακριβώς τούτο είχε σημασία από την βάση. Αποφασίστηκε να συναντηθούμε. 16 Απριλίου εξιστήσαμε ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι, την πρωτοβουλία κοινωνικού ελέγχου του Ταμείου Ασφαλίσεων. Αποφασίσαμε ποια θα είναι τα κριτήρια και ποια θα είναι, και θα είναι η στόχη μας. Πριν όμως φτάσουμε εδώ, εγώ προσωπικά 7 Μαΐου του 2013 είχα αποστείλει επιστολή προς την κυρία Ζετάνα Μιλιανίδου, υπουργό εργασίας που είναι ακόμη μέχρι σήμερα. Μου απάντησε ο κύριος Τρίφωνος στις 29 Οκτώβου του 2013. Και υπάρχει λόγος που η ημερομηνία που έσταλει είναι 29 Οκτώβου. Γιατί όπως φαίνεται στα δύο άρθρα που ανέφερα πιο πάνω, η Τρόικα επέβαλε στην τότε κυβέρνηση και η κυβέρνηση αποδέχτηκε να γίνει αναλυτική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ταμείου, στην οποία εμπεριληφθεί. Οπότε σημείο κλειδί στο ερώτημα αν διαγράφηκε η κρατική οφειλή είναι η αναλογιστική μελέτη. Πότε εκδόθηκε η αναλογιστική μελέτη, η οποία σημειωρέω δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Και τούτο είναι κάτι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό να μην δημοσιεύονται τόσο σημαντικά έγγραφα. Στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεκτή, για το 2013 παίρνουμε την απάντηση. Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε τέλος Αυγούστου του 2013. Ο κύριος Τρίφωνος, κακόπιστα θεωρώ, κακόπιστα, παντελώς κακόπιστα, σκόπιμα, δεν μου έστειλε την επιστολή την 1η Σεπτεμβρίου για παράδειγμα. Είστε 30 Αυγούστου, μου την έστειλε 29 Αυγούστου. Για ποιο λόγο, αυτό που μπορώ να εικάσω, είναι ότι σκόπιμα η απάντηση δόθηκε μια μέρα πριν την έκδοση αναλογική τη μελέτη, απλά προς παραπλάνηση και για να μην κάνει αναφορά σε αυτή και για να αποφύγουν αυτό το κολοσσίο και κορυφαίο γεγονός της αναφοράς σε διαγραφή με τον έσχημο τρόπο της θεώρησης της ως μη πραγματικό αποθεματικό. Σε επιστολή μου ημερομηνία 24 Τρίτου του 2014 ζητούσα πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, δηλαδή έγγραφα που αφορούν τα μέλη των ασφαλίσεων, δηλαδή έγγραφα που αφορούν όλους μας και με κορυφαίο όλο την αναλογιστική μελέτη. Η πρόσβαση σε πολιτό σε δημόσια έγγραφα αποτελεί υποχρέωση του κράτους σύμφωνα με το άρθρο 19 του Συντάγματος, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψης πληροφοριών χωρίς την επέμβαση των δημοσίων αρχών. Και όπως αυτό ερμηνεύθηκε σε σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Αθηναίων Δικαιωμάτων, των οποίων οι Κυπραίοι επικαλούμαστε συνέχεια γιατί καταδικάσαν την Τουρκία, αλλά προφανώς όποτε μας βολεύει δεν το επικαλούμαστε. Και υπάρχει αυτή η απόφαση, πιο νομικό, νομικιστικό ζήτημα, έφεραν τα Αθήνα. Καθώς επίσης και στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεωρητών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί έκφρασης και πληροφόρησης, το οποίο θεμελιώνει το δικαίωμα για πρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια έγγραφα χωρίς την ανάπτυξη των δημοσίων αρχών. Επίσης, απολύτως σχετική και πάρα πολύ καταδοκιστική, είναι η εμπεριστατωμένη τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβαση σε πληροφορίες, είναι η δράση 9 του 2013, ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου του 2013, την οποία μπορείτε να την βρείτε πολύ εύκολα μέσα στο Ιντερνετ, όπου αναφέρεται ότι η Κύπρος, σε σχετική διεθνή έρευνα, η οποία περιέχεται στο πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως, κατατάσσει την Κύπρο 70η από 70 χώρες. Είμαστε η τελευταία το τελευταίο. Δηλαδή, και αναφέρεται, είμαστε οι τελευταίοι στην πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια έγγραφα. Επανερχόμαστε στο θέμα μας. Η αναλογιστική μελέτη που αφορά ένα κορυφαίο ζήτημα, μιλούμε για ακριβώς ο αγαπητός φίλος Νικόδημος αναφέρθηκε στο ποσό, το 7,5 δισεκατομμύριο είναι αστρονομικό ποσό. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο προλογισμός του κράτους, για παράδειγμα σε καλές εποχές το 2011, ήταν 5,5 δις. Οπότε μιλούμε για ένα μισή προλογισμό σε καλές εποχές. Και αφορά λεφτά των εργαζομένων. Ενδεικτικό, το γεγονός ότι δεν δημοσιεύτηκε η αναλογιστική μελέτη, είναι ενδεικτικό του τρόπου με το οποίο το κράτος αντιμετωπίζει τα υποκείμενα του, δηλαδή τους υπηκόους του, δηλαδή εμάς. Είναι ένα παρεπιπτόντος τεράστια σημασία ζήτημα, το οποίο όμως λαμβάνει κεφαλαιόδη σημασία, καθώς διαφορά σε ένα ζήτημα που άπτωση της αξιοπρεπής διαβίωσης και κοινωνικής ασφάλειας όλων μας, κατά την επιταγή του άρθρου 9 του Συντάγματος. Το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, μικρό, αλλά είναι κορυφαίο. Έκαστος έχει το δικαίωμα αξιοπρεπής διαβίωσης και κοινωνικής ασφάλειας. Ο νόμος θα προβλέψει περί προστασίας των εργατών, αρρωγής προς τους φτωχούς και συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημιουργήθηκε κατ' επιταγή ευθέως από το άρθρο 9 του Συντάγματος, όπως ξεκάθαρα ορίζει το άρθρο 3 του νόμου. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η εφαρμογή συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων κατ' επιταγή του άρθρου 9 του Συντάγματος. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο καταπιάνεται με το πιο σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μας, δηλαδή την αξιοπρεπή διαβίωση και τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο γνωστός ΟΣΑ, καταδεικνύει ότι η ιδανικότερη λύση για τον έλεγχο των Ταμείων Προνοίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι να υπάρχει ξεχωριστό και ανεξάρτητο σώμα που να συστήνεται ειδικά για να ελέγχει και να επενδύει το αποθεματικό και να διασφαλίζει ότι προστατεύεται από πολιτικά συμφέροντα και πολιτικές παρεμβάσεις και σκοπιμότητες. Και η μελέτη υποδεικνύει 5 χώρες ως καλά παραδείγματα. Σουηδία, Καναδά, Γαλλία, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία. Την μελέτη μπορείτε να την έβρετε στο Ιντερνετ. Επίσης, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου θεμελιώνει ξεκάθαρα με σειρά αποφάσεων του την υποχρέωση διάκρισης της διοικητικής λειτουργίας του κράτους από την άσκηση πολιτικής εξουσίας. Απολύτως ξεκάθαρη και κορυφαία είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστήριου στην αναφορά 5 του 2010, ημερομηνία 7 Δεκάτου του 2011. Και αφορά τη γνωμάτευση, αφορά ένα παρελθόντο ζήτημα, όχι κατευθείαν για το Ταμείο των Ασφαλισιών, και αφορά στο ασυμβίβαστο της παράλληλης άσκησης πολιτικής εξουσίας και σε σχέση με τη διοικητική λειτουργία του κράτους. Όπου το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάθηκε τα εξής. Θεωρούμε ότι το Κυπριακό Σύνταγμα κάνει διάκριση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και της διοικητικής λειτουργίας. Απαγορεύει την ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Αυτή η συνταγματική επιταγή και η προαναφερόμενη διάκριση μεταξύ πολιτικής ή πολιτιακής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας αναγνωρίστηκαν στο ανώτατο δυνατό επίπεδο από την απόφαση πλειοψηφίας της Πύλου Ολομέλειας στο Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση ΤΑΔΕ. Σκοπός της προαναφερόμενης διάκρισης μεταξύ πολιτικής εξουσίας και δημόσιας λειτουργίας, όπως αναφέρεται στη Φραγκουλίδη, είναι η απόφαση που αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι η τήρηση της διοικητικής λειτουργίας μακριά από την πολιτική επιρροή. Στη βάση αυτή απαγορεύεται η ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Επίσης, το άρθρο 59 του Συντάγματος αναφέρεται ότι το αξίωμα του Υπουργού είναι ασυμβίβαστο προς πανέτερο δημόσιο ή δημοτικό αξίωμα ή θέση.
Ο όρος δημόσια υπηρεσία περιλαμβάνει και υπηρεσία σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφόσον η διοίκησή του τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, προερχόμενο μάλιστα κατευθείαν από το ίδιο το άρθρο 9 του Συντάγματος. Ποιος ελέγχει και διοικεί το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο? Σύμφωνα με τον νόμο, στο άρθρο 73, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο διευθυντής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικού, επενδύει κλπ. Άρα, ο Υπουργός Οικονομικών, ούτε καν ο Υπουργός Εργασίας. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ούτε καν ο Υπουργός Εργασίας. Ο έλεγχος του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος καθορίζει την επενδυτική πολιτική αυτού του πολύ σημαντικού νομικού πρόσωπου δημοσίου δικαίου, είναι καταδήλως αντισυνταγματικός. Και θεωρώ ότι το πράγμα μιλάει αυτού. Αντισυνταγματικό είναι και το άρθρο 73, παράγραφος 6. Του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων, καθότι δεν μπορεί να τίθενται άλλα πλαίσια λειτουργία του Ταμείου παρά μόνο αυτά του άρθρου 9 του Συντάγματος. Και ως εκ τούτη απέτηση να λαμβάνεται υπόψη τάχα η δημοσιονομική πολιτική της χώρας, βρίσκεται σίγουρα έξω από τα όρια του άρθρου 9 του Συντάγματος, που αποκλειστικό στόχο έχει την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών και μόνο. Απλώς εδώ να επισημάνω ότι έχουν πάρα πολλές μελέτες από σοβαρούς πανεπιστημιακούς. Που ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, συγκεκριμένα ο Άγγελος Τεργίου, καθηγητής μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος άνθρωπος εξειδικεύεται σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές ομιλίες του. Οι κοινωνικές ασφαλίσεις έχουν νομικό περιεχόμενο και δεν είναι μετέωρες και στο πουθενά. Και ξεκάθαρα, υπάρχει ξεκάθαρες αποφάσεις ότι η δημοσιονομική πολιτική του κράτους σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιπλέκεται με τις κοινωνικές ασφαλίσεις που μόνο στόχο έχουν ακριβώς αυτό το οποίο λέει ο τίτλος τους. Ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. Τίποτα άλλο. Άλλο το κράτος και άλλο είναι η ασφάλεια οι κοινωνικές ασφαλίσεις. Ας δούμε όμως πώς μεταχειρίζονται αυτή την κορυφαία κοινωνική κατάκτηση αυτοί που ελέγχουν και ασκούν την πολιτική εξουσία. Απαντήσεις αρμοδίων σχετικά με το αποθεματικό του Ταμείου. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2002, ο βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας αμοχώς του ΑΓΕΛ, Σταύρος Ελαγόρου, υπέβαλε ερώτηση που αφορούσε την επένδυση του μεγαλύτερου μέρους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε κινητήρια αξιόγραφα και τον τρόπο που η κυβέρνηση, τότε ήταν ο συναγερμός, προτίθεται να αποπληρώσει το χρέος της προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η απάντηση του τότε Υπουργού Οικονομικών Τάκη Κλειδίδη ήρθε στις 28 του Νιόφρη του 2 χρόνου και μεταξύ άλλων αναφέρει: με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικής απόδοσης των αποθεματικών χωρίς επενδυτικό κίνδυνο σήμερα, τα κεφάλαια του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατατίθενται κυρίως στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία τα επενδύει σε γραμμάτια του δημοσίου. Υπάρχει ο κορεύ, τέλος πάντων. Επισημαίνεται ότι το επιτόκιο αναφορικά με τις επενδύσεις του Ταμείου σε γραμμάτια του δημοσίου είναι 5% ετησίως. Δηλαδή 0,5 μονάδες κάτω από το εκάστοτε βασικό επιτόκιο. Επισημαίνεται επίσης ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αναλυστεί με επιτόκιο χαμηλότερο του 5%. Εδώ τελειώνει αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Να αναφέρουμε μόνο ότι ο Γενικός Ελεγχτής σε κάθε ετήσια έκθεση, ξεκινώντας από εκείνη του 2003 και μετά, διαμαρτύρεται για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου και για το χαμηλό ύψος της απόδοσης του αποθεματικού. Το επιτόκιο για το οποίο διαμαρτύρεται ο Γενικός Ελεγχτής στην έκθεση του 2003 είναι το ίδιο με εκείνο του 2002 που αναφέρει ο κ. Κλειδίδης, δηλαδή 5%. Παρατηρήθηκε ότι η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί τα πλεονάσματα των Ταμείων μόνο σε γραμμάτια του δημοσίου, τα οποία φέρουν το χαμηλότερο επιτόκιο από τα υπόλοιπα αξιόγραφα, παραχωρώντας τα ταμεία εγκυμένο ετήσιο επιτόκιο κατά περίπου 0,5% μεγαλύτερο του επιτοκίου που φέρουν τα γραμμάτια του δημοσίου. Εξέφρασα την άποψη ότι η επενδυτική πολιτική για τα πλεονάσματα των Ταμείων επιβάλλεται όπως μελετηθεί σε βάθος και επαναξιολογηθεί και αναθεωρηθεί έτσι ώστε οι επενδύσεις να γίνονται με το συμφερότερο για τα ταμεία τρόπο. Ο Υπουργός με πληροφόρησε ότι η διευθέτηση που υπάρχει μεταξύ του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είναι ότι τα πλεονάσματα του Ταμείου κατατίθενται στην Κεντρική Τράπεζα με εγκυμένο επιτόκιο, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 5% και ότι θα ηγεθεί το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Απλά να αναφέρω ότι σχετικά με τούτο, πριν 2-3 εβδομάδες έκαναν παρέμβαση δημόσια Υπουργός Εργασίας της Ελλάδας Βιλιανίδου, παρακαλώντας τον Υπουργό Οικονομικών να αλλάξει λίγο το επιτόκιο του χρέους για να πιάνει λεφτά. Δηλαδή, εν τόσο παράδοξο το ότι ας πούμε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εργασίας π.χ. διαχειρίζεται το άλλο Υπουργό και αναγκάζεται ο Υπουργός Εργασίας να παρακαλεί τον άλλο τον Υπουργό για λεφτά.
Και φαίνεται να υπάρχει σύγκρουση, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια, αλήθινη ή ψεύτικη η σύγκρουση. Γιατί μετά το καταρχήν ο γενικός ελεκτής είναι, ο καθήλυνα αρμόδιο, είναι το καθήλυνα αρμόδιο όργανο ελέγχου του ταμείου. Σύμφωνα με το άρθρο 73, ο άρθρος 5 του νόμου. Και επισημαίνει συνέχεια με το τούντες ατασταλίες να τις χαρακτηρίζω έτσι. Είναι όντως εξωφρενικό να δηλώνει ένας υπουργός οικονομικών για τα κρατικά αξιόγραφα ότι δεν υπάρχει επενδυτικός κίνδυνος. Τέτοιο επενδυτικό προϊόν χωρίς επενδυτικό κίνδυνο δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατόν να υπάρξει. Και διερωτάται κανείς γιατί ειδικά τα γραμμάτια δημοσίου της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αυτή τη μαγική ιδιότητα να προσφέρουν ψηλές αποδόσεις με μηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, ενώ τα ομόλογα άλλων πιο ισχυρών οικονομιών δεν τη διαθέτουν. Δυστυχώς παρόμοια απάντηση έχει δώσει και ο Διευθυντής Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Τρίφωνος, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Stockwatch στις 31 Αυγούστου του 2010, ο κ. Τρίφωνος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων, έθεσε το ερώτημα εάν θα ήταν προτιμότερο να ήταν κατατεθειμένα τα χρήματα του ταμείου στο χρηματιστήριο. Και δήλωσε ότι στην κεντρική τράπεζα ο κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα είναι μηδενικός. Και φυσικά, σήμερα από τις συνθήκες οικονομικής κρίσης και ο τελευταίος σταμάτας καφενείου θα μιλούσε με τέτοιες δηλώσεις. Αλλά σε πιστέψω στην απάντηση του κύριου Τάκη Κλειδίδη, ο οποίος τώρα δεν ξέρω πού είναι. Δηλαδή, άνθρωποι διαχειρίζονται τα λεφτά μας, έκαναν τον Υπουργό Οικονομικών τότε, ο κύριος Τάκης Κλειδίδης τώρα δεν ξέρουμε πού είναι. Πού λογολογούν του άνθρωποι που έκαναν τους Υπουργούς Οικονομικών. Κύριος Σαρλίζ, για παράδειγμα, για να μην αναφερόμαστε μας τόσο. Πού είναι του άνθρωποι που διαχειρίζονται τα λεφτά μας. Ο κύριος Τάκης Κλειδίδης, ακόμη και στην περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να αποπληρώσει το χρέος της έναντι του ταμείου για να ασφαλίσει ότι θα πρέπει να εξευρεθούν οι παλλακτικοί τρόποι επένδυσης του επενδυτικού που να προσφέρουν ικανοποιητική απόδοση και την απαιτούμενη ασφάλεια, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των δικαιούχων του ταμείου. Ήδη η κυβέρνηση πήρε την πολιτική απόφαση να μελετηθεί με βοήθεια συμβούλων το θέμα της επένδυσης μέρους του αποθεματικού του ταμείου με παλλακτικούς τρόπους εκτός από την επένδυση σε κινητικά γραμμάτια. Και η απάντηση του κύριου Τάκη Κλειδίδη που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται αυτός ο κύριος. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η κυβέρνηση δεν ενδείκνυται να αποπληρώσει το χρέος της εναντίον του ταμείου για να ασφαλίσει. Ένας διορισμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν γνωρίζουμε πού είναι, δεν λογοδοτεί ποτέ σε κανένα, αποφάσισε ότι δεν ενδείκνυται να πληρώσει το χρέος της προς το ταμείο, δηλαδή προς όλους εμάς. Λοιπόν, στην ετήσια του έκθεση ο Γενικός Ελεκτής, στη σελίδα 80, καταγράφει. Προκύπτει δηλαδή ότι ποσοστό 99% των διαθέσιμων του ταμείου ήταν κατατεθειμένο στο κράτος. Από το οποίο ποσοστό 93,6% ήταν κατατεθειμένο στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό υπομορφή καταθέσεων. Και το οποίο θεωρήθηκε για σκοπούς της ειδικής αναλογιστικής μελέτης που έγινε το 2003 με βάση των μνημόνιων συναντήσεις, ημερομηνία 30 του 2013. Κάτι είναι παρακαλώ. Αναφέροντας ότι τα ταμιακά διαθέσιμα του Ταμείου για να ασφαλίσουμε στο Ταμείο για το 2013 είχε εκδοθεί. Κάποιο λάθος έγινε. Εν πάση περιπτώσει, στη σελίδα 85, ο Γενικός Ελεκτής παρατηρήσαμε ότι κατά το 2012 και 2013, κατόπιν έγκρισης και οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών, το Ταμείο για να ασφαλίσεων προέβησε ρευστοποιήσεις καταθέσεως σε εμπορικές τράπεζες, καθώς και άλλο στοιχείο συνολικού ύψους 58 εκατομμυρίων ευρώ, κεφάλαιο και τότε. Προϊόν το οποίο επανεπενδύθηκε σε πραγματικό αποθεματικό. Αλλά το οποίο δεν επανεπενδύθηκε. Δεν επανεπενδύθηκε σε πραγματικό αποθεματικό. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε σεντ. Το ρεπορτάζ του Σίγμα είναι λαθασμένο. Ο Γενικός Ελεκτής ξεκάθαρα αναφέρει ότι δεν υπάρχει ούτε σεντ πραγματικό αποθεματικό. Υπήρχαν μέχρι 8 εκατομμύρια σε τραπεζικά επιχειρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε σεντ. Και εδώ ερχόμαστε στο πιο σημαντικό ζήτημα. Στο άρθρο 73, ο Ρώσος 6 εδάφιο Β, στον νόμο που κατέθεσε, που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση συνταγή, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι νοείται ότι μέχρι τον Μάρτιν του 10, ο Υπουργός Οικονομικών και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταθέτω στην Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου από ανεξάρτητη επιτροπή, αφού διασφαλιστεί η δημιουργία ικανοποιητικού αποθεματικού. Και προβαίνει σε και ο Γενικός Ελεκτής σε σύσταση του, στη σελίδα 86, αναφέρει να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν ως προς το χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, αποφάσεων και νομοθετικών απαιτήσεων όσον αφορά στη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής ή άλλου θεσμού για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου,
για την καταβολή των οφειλωμένων δόσεων και για τη διατήρηση του πραγματικού αποθεματικού που δημιουργήθηκε χωρίς την επιστροφή μέρους του κεφαλαίου του και των τόκων που αυτό αποφέρει στο δημόσιο, δηλαδή στο λογαριασμό καταθέσεως του Γενικού Λογιστήριου. Ακόμη ένα στοιχείο που καταδεικνύει την παντελή υποτίμηση τη νοημοσύνη μα από αυτού που ελέγχουν κατά καιρού και αλακά την εξουσία, είναι το εξή απόσπασμα από τα πρακτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνία 5-12 του 2003, όταν η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού έγραφε τα εξή. Ιδιαίτερη ανησυχία, γράφει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, προκαλεί η συνεχιζόμενη πρακτική τη κυβέρνηση να απορροφά τα πλεονάσματα του Ταμείου Ενασφαλίσεων χωρίς να διαθέτει κάποιο πρόγραμμα ή έστω σχέδιο μελλοντική αποπληρωμή του τεράστιου χρέους που έχει δημιουργηθεί με αυτή τη μέθοδο. Αυτή η πρακτική ουσιαστικά αποδυναμώνει το Ταμείο, αφού ο δανεισμός στο κράτος, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα ελλείμματα του, δεν φαίνεται να είναι με η καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση των αποθεμάτων. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα, το παράδοξο που δεν είναι παράδοξο προφανώς, είναι ηρωνικά από το γράφο, είναι ότι τούτη τοποθέτηση έγινε λίγες μέρες μετά που χάσαμε την εξουσία. Ενώ ο κ. Στάκης Κλήδης λίγους μήνες προηγουμένως μας έλεγε ότι δεν ενδείκνεται να επιστρέψει το κράτος στην ειρηνοφυλή του προς το Ταμείο, μόλις έχασαν την εξουσία, μαραζώσαν, αγωνίζονται για μας και θέλουν να επιστραφεί η κρατική οφειλή προς το Ταμείο Ασφαλίσεων. Και ελπίζω οι πολιτικοί οι παρευρεσκόμενοι να αντέχουν την κριτική, γιατί είναι αυτοί που διαχειρίζουν τις τύχες μας. Και έστω και αν είναι κάπως αριστικά τα που λέω, ελπίζω μετά να έχουμε ουσιαστικές απαντήσεις για το τι θέλουν να κάνουν, και ειδικά από τα ΚΕΛ που ισχυρίζεται ότι είναι του εργαζόμενου λαού. Λοιπόν, η ουσία, για να προσπεράσω και να καταλήξω, όταν μόλις κάποιος χάσει την εξουσία, γίνεται υπέρμαχος του Ταμείου και μόλις πιάσει την εξουσία, λέει ότι πρέπει να δούμε πώς να το κάνουμε τα πράγματα, και αν μπορούμε να ληστεύσουμε το Ταμείο, το λεφτά στο Ταμείο κλπ. Το ΑΚΕΛ, ενώ όπως καταγράφεται στις εκθέσεις του Γενικού Ελεγχτή, έλαβε πράγματι την ιστορική απόφαση της τότε κυβέρνησης του 2009 να αρχίσει να αποπληρώνει το κρατικό χρέος προς το Ταμείο με τη δημιουργία πραγματικού αποθεματικού ύψους ενός δις και με τη δέσμευση να καταβάλει ετησίως 200 εκατομμύρια, ως ο ίδιος Γενικός Ελεγχτής διαπιστώνει, καταβλήθηκαν μόνο δύο δόσεις, οι οποίες μετέπειτα εξανεμίστηκαν από τη διά την κυβέρνηση για αλλιώτερο σκοπό. Γεγονός που φανερώνει τη μη εκπλήρωση των υποσχεθέντων παρά τα μεγάλα λόγια. Η στάση της τότε αντιπολίτευσης υπήρξε και αυτή αντίθετη. Τον Οκτώβριο του 2010, οι τότε βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρου Νεοφύτου και Χρήστος Τυλανίδης, που σήμερα είναι στο Βρυξέλλε, ο Αγίος Χρήστος, μαζί με τον τότε βουλευτή του Δήκο Νικόλα Παπαδόπουλο, σήμερα πρόεδρο του Δήκο, και οι τρεις μέλη της Υπετρικής Εργασίας της Βουλής, ενέγραψαν στις 20 Δεκάτου του 2010 θέμα για την κρεατική οφειλή προς το Ταμείο των Ασφαλίσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος για το θέμα. Και διαβάζουμε σε δημοσίευμα του Σύνδεμα Λάιβ ημερομηνίας 20 Δεκάτου του 2010. Με τίτλο «Τεράστια τα χρέη του κράτους στο Ταμείο για να ασφαλίσει ο Λένε στην Ανίδη Νοφίδο και Παπαδόπουλο». Στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής ενέγραψα σήμερα οι βουλευτές Χρήστος στην Ανίδη Σαββέλου Νοφίδου και Νικόλας Παπαδόπουλος τα τεράστια χρέη του κράτους στο Ταμείο για να ασφαλίσει και η ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος για το θέμα. Τα χρέη στο Ταμείο, τόνισε, αποτελούν ορολογιακή βόμβα στα θεμελιά της οικονομίας. Σε αυτούσια δήλωση του, ο Χρήστος Τυλανίδης δηλώνει: «Είναι θλιβερό το συμπέρασμα ότι κάθε χρόνο το κράτος να καταθέτει 200 εκατομμύρια και την ίδια ώρα να αυξάνει το χρέος κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη στο Ταμείο αποτελούν ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Δεν θα πρέπει να συζητούμε επί ερυπείων. Κάτι που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Το θέμα είναι επίγον και πρέπει να συζητηθεί τώρα. Το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να συναχθεί από αυτήν την ξεκάθαρη δήλωσή του, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, είναι ότι δεν θα έπρεπε το κράτος να συνεχίσει να πληρώνει τις οφειλές του προς το Ταμείο, δηλαδή να κάνει στάση πληρωμών προς το Ταμείο και άρα προς όλους εμάς τους πολίτες. Όμως, μόλις 6 μέρες μετά, στις 26 Δεκάτου του 2010, ο τότε αναπληρωτής πρόεδρος του DC, Αβέρου Νεοφύτου και σήμερα πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, πρόβηκε σε μια δήλωση που έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με όσα έλεγε λίγες μέρες προηγουμένως. Αυτό μπορείτε να το έβρετε στο προσωπικό του ιστολόγιο. Όπου αναφέρει, από τη μια δίνουν 200 εκατομμύρια στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γιατί ήθελε να κάνει αντιποδίδε στον κύριο Χριστόφια, τον κύριο Σαββέλο Μιοφίλου. Από τη μια δίνουν 200 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την ίδια ώρα λαμβάνουν το ίδιο ποσό στο δανεισμό από το Ταμείο. Διατυπώνει δε την εκτίμηση πω δεν μπορεί να δημιουργηθεί αποθεματικό
στο ταμείο με τις πρακτικές αυτές. Και αυτή είναι η δήλωση επακριβώς του κύριου Αδέλου Λοφίλου. Για να μπορούμε να μιλούμε για τη δημιουργία αποθεματικού, τα λεφτά αυτά θα πρέπει να δίνονται μετρητά, cash, και να αφήνονται μέσα στο ταμείο, το οποίο θα αποφασίσει το πιο αποδοτικό τρόπο επένδυσης του, αναφέρει. Προσθέτοντας πως αν η κυβέρνηση τα δίνει με το ένα χέρι και τα λαμβάνει με το άλλο, το μόνο που δεν δημιουργείται είναι αποθεματικό. Και καταλήγει ο κύριος Αδέλου Λοφίλου, είναι απλά λογιστικά τερτύπια, συμπληρώνει. Ενώ καταλήγοντας προσθέτει πως όσοι καταλαβαίνουν από απλά βασικά οικονομικά, χρηματοοικονομικά ή τραπεζικά, γελούν από αυτή την πράξη. Και εκφράζει την απορία κατά πόσο αυτοί που επικροτούν τις πράξεις αυτές έχουν καταλάβει τη διαφορά μεταξύ επιταγής και γραμματείου. Λοιπόν, δηλαδή ενώ ο κ. Αδέλου Λοφίλου στις 20 Δεκάτου εισηγείται να μην δίδονται ετησίως τα 200 εκατομμύρια κρατικής οφειλής, 6 μέρες μετά κατακεραυνώνει την κυβέρνηση Χριστόφια τότε. Γιατί κάνει ακριβώς αυτό που ο ίδιος εισηγήθηκε. Λέγοντας ότι θα πρέπει όχι μόνο να τα δίνει, αλλά να είναι και σε μετρητά και να αφήνονται στο ταμείο για να δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική παίζει παιχνίδι εντυπώσεων, αναλόγως αν είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Κάτι που πρέπει επιτέλους ο κόσμος να το αντιληφθεί. Αυτή είναι η κατάληξη. Εντάξει, να πούμε ότι πρακτικά εμείς πώς προχωρούμε. Όπως είπαμε, το πρώτο είναι είμαστε αντιστεκόμαστε στη διαγραφή του χρέους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η ουσία της θέσης μας, η οποία είναι μέσα στην πρόταση νόμου που έχει υποβληθεί ήδη, είναι να τροποποιηθεί ο νόμος ώστε να φύγει η εξουσία από τον Υπουργό Οικονομικών και να δοθεί εξουσία στο να περάσει στο Συμβούλιο των Κοινωνικών Ασφαλισιών, το οποίο Συμβούλιο, έχουμε και άλλες τροποποιητικές προτάσεις, θεωρούμε ότι το Συμβούλιο πρέπει να απαρτίζεται από τα άτομα που απαρτίζεται τώρα, με αντιπροσώπευση των συντεχνιών των διαφόρων ομάδων, αλλά επίσης να προσθεθούν 10 μέλη αιρετά, τα οποία θα εκλέγονται απευθείας από τον κόσμο, από τους ασφαλισμένους, με ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η ουσία βασικά είναι, τα οποία οι εισηγήσεις μας εμάς δεν είναι ούτε παράλογες, ούτε δικές μας εφευρέσεις, είναι απλά η εφαρμογή της φιλοσοφίας των όσων διαχρονικά λέει και η προηγούμενη Γενική Ελεκτρία και ο Γενικός Ελεκτής, και τόσοι άλλοι οίκοι να μπορέσει να εξαρτοποιηθεί το ταμείο από τα δημοσιονομικά για να υπάρχει ορθολογιστική και να μην μπορούν αυθαίρετα να αποφασίζει ένας υπουργός για τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν και να καθορίζει την πολιτική του ταμείου ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε καν εκλέγει διότι ο Υπουργός Οικονομικό είναι διορισμένος. Απλώς να αναφέρω πρακτικά γιατί είναι σημαντικό να γίνονται κατανοητά πρακτικά. Και ο νόμο, ο οποίο είναι κατατεθειμένο, και ελπίζω από τον κύριο Φαχοντή, κυρία Χαράμπο, ελπίζω να συζητηθεί πριν τη λήξη αυτή τη κοινοβουλευτική περίοδου. Εντάξει, έπρεπε να συζητηθεί. Εμείς είχαμε έρθει σε επαφή. Εντάξει, ήσασταν υπουργό εργασία, ήσασταν το αγέρι, κυρία Χαράμπο. Εντάξει. Ενώ ο κύριο Φαχοντή, τέλο πάντων. Ελπίζουμε να γίνει. Να γίνει μέρος της προεκλογικής περίοδου, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή δεν αποφασίζουμε για τίποτα. Τούτη είναι μια τεράστια ευκαιρία. Και στην πρόταση νόμου που ήδη κατατέθηκε, να το πούμε πάρα πολύ απλά λόγια τι σημαίνει να ελέγχουμε το ταμείο εμείς. Θα υπάρχουν 10 μέλη τα οποία θα είναι αιρετά. Τούτο θα γίνει φυσικά, δεν το γνωρίζουμε τα πάντα. Έχουμε βάλει πρόνοια μέσα στον νόμο ότι με το που ψηφίζεται ο νόμος αρχίζει δημόσια διαβούλευση. Είναι υποχρεωμένο να τεθεί το θέμα σε δημόσια διαβούλευση. Δημόσια διαβούλευση δεν είναι κάτι το οποίο αναγνωρίσαμε εμείς. Γίνονται σε πάρα πολλά σοβαρά κράτη για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται αυτές οι εκλογές. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή με ποιον τρόπο αυτά τα 10 μέλη θα εκλέγονται. Αυτό θα αποφασιστεί σε δημόσιες συνελεύσεις. Που θα μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε. Θα έχει δικαίωμα ψήφου και λόγου ο κάθε ένας από εμάς. Πρακτικά, πώς το αντιλαμβάνομαστε εμείς, για παράδειγμα, εγώ είμαι δικηγόρος.
Εάν εγώ θεωρώ ότι ένα εκπρόσωπο, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που δεν ξέρουμε καν τα ονόματα των συμβούλων, που εμεί στο ταμείο είναι ασφαλίζω, δεν γνωρίζουμε τι είναι. Προσπαθήσαμε να του έχουμε, δεν ξέρουμε τα ονόματα του. Αυτή τη στιγμή, αν δεν θέλει να συνειδημοποιήσει ότι τάδε κάτι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, για παράδειγμα, α πούμε υπάρχει το εξωφρενικό, εκπληκτικό παράδειγμα του δεσμεύομαι. Ο κύριο Νίκο Αναστασιάδη ευκήγε πρόεδρο, λέγοντα ένα μήνα πριν τι εκλογέ, δεσμεύομαι θα κάνω δουλειά. Τώρα δεν γίνονται με κυρία Σαραμπούλα. Όχι, απλώ εντελέκτρο έτσι. Ναι, πες το. Ωραία. Καταλήγω για να γίνει συζήτηση, θέλω να μονοπολούμε. Απλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το Φεβράριο του 2013, ένα μήνα πριν τι εκλογέ, είπε ο κύριο Αστέρη, δεσμεύω. Και έκαμε ακριβώ το αντίθετο. Πότε λογοδότησε οποιοδήποτε, ποιον πολιτικό κόστο είχε. Γιατί το πολιτικό κόστο περάσει περιεχόμενο. Θα πρέπει να τον καλεί. Να λογοδοτεί. Δεν είναι απλώς αν έχω πολιτικό κόστο. Είναι θεωρητικό. Εάν υπάρχει κάτι ανάλογο, για παράδειγμα, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τι σημαίνει πολιτικό κόστο. Θα μπορώ εγώ να πω, να θέσω θέμα στην μέσω του συλλόγου, του δικηγορικού συλλόγου, ας πούμε, να γίνεται εισήγηση, να μαζεύονται υπογραφές, να τίθεται θέμα στην επαρχιακή μου και να αναφέρω εγώ ότι ο τάδε, κάμε αυτό με αυτό. Να πηγαίνει μετά, να περνά από την επαρχιακή, να ψηφίζεται ότι πρέπει να συζητηθεί στην Μακυπρία και να καλείται ο κύριος αυτός, ο οποίος θεωρούμε ότι έκανε κάτι, να λογοδοτεί, να δίνει λόγο, να υπάρχει διάλογος, να γίνουν ερωτήσεις από τους ασφαλισμένους από εμάς για τον τρόπο διαχείρισης του ταμείου. Αυτό θα μπορούμε εμείς πλέον να τους ελέγχουμε. Δεν θα είναι ανεξέλεκτοι. Σκεφτείτε όλα τα επαγγελμάτα αυτή τη στιγμή να μπορείτε εσείς, ο καθένας στον τομέα σας, να μπορεί να θεσμικά πλέον, γιατί αυτό είναι το, η ουσία, θεσμικά, γι' αυτό αναφέρθηκα σε υπήκοους, δεν είμαστε πολίτες, είμαστε υπηκόοι, δεν έχουμε ένα θεσμικό ρόλο στη ζωή μας. Να μπορούμε να κινούμε διαδικασίες και να ελέγχουμε τους πραγματικά αντιπροσώπους μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντιπροσώπους. Τον αντιπρόσωπο όμως πολύ καλά γνωρίζετε, αν κάνω εγώ έναν εξούσιο και ορίσω κάποιον αντιπρόσωπο μου να μου μεταβάσει ένα χωράφι για παράδειγμα, στο μπορώ εγώ ανά πάσα στιγμή τον αντιπρόσωπο μου να τον ανακαλέσω. Μπορώ να ανακαλέσω οποιοδήποτε βουλευτή, όχι φυσικά. Άρα δεν είναι αντιπρόσωπο μου. Αυτό είναι κάτι φημισμό. Αυτό. Έχουμε ολοκληρώσει. Ναι, ολοκληρώσαμε εμείς. Για τον λόγο έχουν τώρα οι εκπρόσωποι συντεχνιών για να κάνουν τη δική τους παρέμβαση. Ξεκινάμε με την κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπου, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα ΠΕΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι το πρώτο που θα αναμένετε εσείς από μένα είναι να σας μιλήσω ως πρώην Υπουργός Εργασίας μετά τα όσα έχουν ακούσει. Και εγώ πραγματικά χαίρομαι για αυτή τη συνάντηση και για αυτή τη συζήτηση, διότι θα δοθεί ευκαιρία να υποθούν κάποιες αλήθειες. Το πρώτο, ουδέποτε συμφωνήθηκε διαγραφή του χρέους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι γεγονός ότι όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ένα από τα θέματα τα οποία τέθηκε πάρα πολύ έντονα από την Τρόικα, ιδιαίτερα από την εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ήταν, βλέπω κύριε Βερασκευαλά, ένα δημοσίευμα μιας δημοσιογράφου. Ένα δημοσίευμα μιας δημοσιογράφου από μια συγκεκριμένη ημερομηνία δεν σημαίνει πάντοτε σε μια περίοδο που τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και σε μια κοινωνία που τα μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν είναι πάντοτε αντικειμενικά, ότι αντικατοπτρίζει και την αλήθεια. Και στην πολιτική μου ζωή να μάθω ένα πράγμα, κύριε Βερασκευά, και το έχω αρχή μου να μην λέω ψέμα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ένα από τα θέματα που αμφισβητήθηκε έντονα ήταν οι αποφάσεις που είχε λάβει η κυβέρνηση με την ψήφιση και από την Βουλή και με τη σύμφωνο γνώμη των κοινωνικών εταίρων και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εκπρόσωποι της Τρόικας, εσάς στην ομάδα υπήρχε και άτομο το οποίο θεωρείται ειδικός για τα θέματα των κοινωνικών ασφαλίσεων, ένας ο οποίος προέρχεται από την Λατινική Αμερική και ήταν μέρος της ομάδας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
αφισβήτησαν την αναλογιστική μελέτη, αφισβήτησαν ότι οι αλλαγές που είχαμε κάνει με τον νόμο του 2009 στο Ταμείο, που να σας θυμίσω πολύ περιεκτικά τι ήταν εκείνες οι αλλαγές, ήταν η σταδιακή αύξηση των εισφορών, ήταν η αύξηση των χρόνων για να πάρει κάποιος, τον μήνυμο χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να πάρει σύνταξη, ήταν η απόφαση να τερματιστεί το η απόδοση ανεργιακού επιδόματος σε όσους υπαλλήλους, είτε δημόσιους είτε από το δημόσιο τομέα, είτε από άλλους τομείς, όταν αφιπηρετούσαν έπαιρνα σύνταξη και φάπαξ παροχή από άλλων ταμείων. Να το πω απλά για να καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά τερματίστηκε η πληρωμή ανεργιακού επιδόματος, ήταν και τούτη μια από τις αποφάσεις. Ήταν η άλλη απόφαση που επάρχθηκε τότε το 2009, συγγνώμη συνάδελφια, θα σας πάρω λίγο χρόνο, αλλά αφού εντεθήκαν έτσι τα πρώτα, πρέπει να τα πούμε. Ήταν η απόφαση για να μην πληρώνει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα λεφτά τα οποία καταθέτει τόκους όπως επλέρωναν οι υπόλοιποι καταθέτες. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που είχε το Ταμείο. Δηλαδή, όταν κατάθεται λεφτά το Ταμείο, επλέρωνε τόκους, μέρισμα, όπως επλέρωναν οι υπόλοιποι καταθέτες, ενώ τα ταμεία προνοίας έχουν μια φορά απαλλαγή από αυτές τις προνοίες. Ήταν διάφορες από αυτές τις αποφάσεις, λοιπόν, ότι το ΕΚΑ τις αφισβήτησε και είπε ότι θέλουμε να βάλουμε και άλλα μέτρα για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και στο τραπέζι έθεσε διάφορα μέτρα. Και τα μέτρα που θέλουν να βάλει ήταν προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μια ήταν που συζητούσε και έβαλε διάφορα έγγραφα πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ήταν προς διάφορες κατευθύνσεις. Μεταξύ αυτών αλλάξε και ο τρόπος μέσα από τον οποίο θα γίνονταν οι αυξήσεις στις συντάξεις. Για όσους γνωρίζουν, σήμερα οι συντάξεις αυξάνονται στο βασικό τους μέρος και αυξάνονται και στο αναλογιστικό τους μέρος. Δεν ήθελαν να ισχύουν και τα ίδια. Και όντως, σε μια από τις πολλές συζητήσεις και ένα από τα πολλά χαρτιά που έβαλε η Τρόικα στο τραπέζι και μας επαρέδωσε, υπήρχε ένα χαρτί το οποίο μιλούσε για διαγραφή της οφειλής του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ουδέποτε το δεχτήκαμε αυτό το πράγμα. Και σας παραπέμπω στις συζητήσεις αυτές, μπορείτε με τον κύριο Τρίφωνο να με θέλετε να μιλήσετε, ενώ να μην θεωρείτε ένα αξιοπιστός, ότι είναι αξιοπιστός και λέει την αλήθεια. Μπορείτε να συζητάτε και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών που ήταν στη συζήτηση και όλο. Και όντως αυτό το πράγμα δεν το εδεχτήκαμε. Εμείς μπορώ να σας πω πολύ χαρακτηριστικά τι εδεχτήκε. Λοιπόν, τι συμφωνήθηκε όμως. Τι συμφωνήθηκε και γιατί συμφωνήθηκε. Μπροστά στην απέντηση τους για διαγραφή, διότι ήταν διπλός ο στόχος τους, από τη μία να απαλλάξουν το κράτος, διότι δεν μιλώ για την κυβέρνηση, να απαλλάξουν το κράτος από αυτήν την οφειλή και από την άλλη μέσα από τούτη τη διαδικασία, διαγράφοντας την οφειλή του κράτους, να έρθουν και να πούν ότι το ταμείο είναι βιώσιμο, αφού δεν θα έχει πλέον τα 7 δις, ελάτε να κάνουμε αυτά τα οποία κατά την δική τους αντίληψη ήθελαν να κάνουν. Οπότε,